Να πέσουν οι τόνοι, επιχειρήθηκε στη συνάντηση που έγινε στην Ανθίλια ανάμεσα στις αρχές του χωριού και τον πρόεδρο των Ρωμά. Ο αυξημένος αριθμός των κρουσμάτων στον οικισμό των Ρωμά έχει οδηγήσει την Ανθίλη σε αυστηρή επιτήρηση και τα αίματα έχουν ανάψει. Στη συνάντηση που έγινε στο κοινοτικό κατάστημα φαίνεται πως βρέθηκε η χρυσή τομή. Μάλιστα αποκαταστάθηκε η αλήθεια σε ό,τι αφορά το κλείσιμο των δρόμων με μπάζα και τον αποκλεισμό των Ρωμά. Είμαστε όλοι αδρέφια, συνεργαζόμαστε. Πάμε να βρούμε χρυσές τομές και για το χωριό και για τα Ρωμά. Τα Ρωμά έχουν το δικαίωμα, είναι ο δρόμος ανοιχτός της πλατείας και να μπαίνει ο κάθε ένας να ψωνίζει. Έχει το δικαίωμα ο Ρωμ. Δεν είναι κανένας δρόμος κλειστός. Όμως το μεταξύ για αυτό που έγινε, είχαμε ενημερώσει τον Δημήτρη το Τσιγκάνι για αυτό που έχει γίνει για κάτω. Κάτω βάλανε ένα φορτηγό χώματα για να κλείσουν κάτι γούρνες, κάτι κανάλια εκεί. Εντάξει, δεν τρέχει κάτι αυτό, είναι αγροτικός. Δεν μας νοιάζει για αυτόν τον δρόμο. Εμάς μας νοιάζει ότι είναι ο δρόμος ανοιχτός για την πλατεία και μπορεί ο κάθε Ρωμ, ο κάθε απλός πολίτης να μπαίνει μέσα στο χωριό και να ψωνίζει. Ο κύριος Χαλιλόπουλος θα πάει επιτόπου, έχει πάει μάλλον επιτόπου, έχει πάρει πλάνο και οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Μπορεί οποιοδήποτε Ρωμά να μπει μέσα στο χωριό, είναι ανοιχτοί οι δρόμοι, να ρωτήσει να πάει στο μπακάλικο να ψωνίσει, να πάει να πάρει τσιγάρα, να πάει να πάρει τα πάντα. Οι Ρωμά τώρα ζητούν τη βοήθεια της πολιτείας. Τα Ρωμά πεινάνε. Θέλουμε να βρούμε όλοι μαζί αδερφικά και αγκαλιά, να βρούμε χρυσές τομές. Εδώ υπάρχει πείνα, υπάρχει ο κορονοϊός και ο κάθε ένας πρέπει να τρέχει να είναι στο πρόβλημα. Και θα παρακαλέσω δημόσια, με όλο το σεβασμό, το κύριο Σημειών, θα παρακαλέσω θερμά το Δήμο Λαμίας και την Περιφέρεια να φέρουν τρόφιμα στην Ανθίλη. Υποφέρουν αυτήν την ώρα, υποφέρουν από τρόφιμα, από γάλατα, πεινάνε τα παιδιά τους. Οι Ανθίλοι το ίδιο. Οι ανθρώποι δεν μπορούν να πάνε στα χωράφια τους. Δεν έχουν χρήματα. Έχουν στραγγίξει αυτήν τη στιγμή οι Ανθίλοι. Δεν έχουμε λόγια να πω. Ζητάμε με όλο το σεβασμό βοήθεια και τρόφιμα να φέρουν για αυτό τον κόσμο. Η αποσυμφόρηση γίνεται με το να γίνουν αυτά τα κοντέινερ που είχαμε υποσχεθεί με τον κύριο Σταμάτη και με όλη την άλλη την εξουσία εδώ την τοπική μας και να βοηθήσουν ότι τώρα που θα έρθει ένα πακέτο να φέρουν ορισμένα χρήματα για να γίνουν απάνω τα έργα που έχουν ήδη αρχίσει και να πάει ένας άνθρωπος που μένει στις παράγκες που το θέλουν και αυτοί οι ίδιοι